Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Ολυμπία Μαυρίδου όπως ξέρετε. Δεν ξέρω πώς είστε μέσα, θα περιμένουμε λίγο να δω τα πρώτα σχόλια, να δω ότι όλα είναι καλά για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική και πάρα πολύ εύκολη. Να δω λίγο πόσοι ήδη είστε συνεπείς στο ραντεβού σας, εγώ δεν είμαι πολύ συνεπής η αλήθεια είναι. Είναι 5 και 5 και έχω αργήσει να μπω. Ωραία, βλέπω ήδη τους πρώτους, πάρα πολύ ωραία. Εύκολη τεχνική, γρήγορη τεχνική, μας ενδιαφέρουν αυτά, να κάνουμε και εύκολα και γρήγορα πραγματάκια. Καλώς τους, καλώς τη Χρύσα, την Αθηνά, γεια σας, την Εμμανουέλα, πω, πολλοί κόσμος μέσα. Καλώς τη Σοφία. Σοφία, σου εύχομαι πάντα να είσαι καλότυχη. Βέβαια, δεν ήταν θέμα τύχης, κέρδισε στο διαγωνισμό με τα αυγά η Σοφία. Το αυγουλάκι της ήταν αυτό που μάζεψε τα περισσότερα like. Εύχομαι πάντα να τα πας έτσι καλά και να κερδίζεις. Όλοι σας φυσικά, ο καθένας, όλοι θέλουμε να κερδίζουμε στους διαγωνισμούς, η αλήθεια είναι. Μακάρι όλοι να είστε τυχεροί. Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί ούτως ή άλλως. Θα δώσουμε σε πολλούς την ευκαιρία να κερδίσουν δωράκια. Καλώς τη Βαρβάρα, πολύ κόσμο βλέπω. Πάλι χαίρομαι, καλώς την Ένα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι μέσα ήδη η Στέλλα, η Στέλλα η Παυλίδου, η οποία μας βοηθάει πλέον στα live, θα σας βοηθήσει με τα σχόλια, που ό,τι δεν μπορώ να απαντήσω εγώ δεν προλαβαίνω ή ό,τι δεν έχω δει, μπορείτε να ρωτάτε τη Στέλλα την Παυλίδου, ό,τι δεν προλαβαίνω βασικά να δω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά τα σχόλια που κάνετε κάθε φορά και όσο και να προσπαθώ να τα προλάβω και να τα παρακολουθώ δεν προλαβαίνω. Ωραία, χαίρομαι με ανοιχτές τις οθόνες. Και το καφεδάκι παρέα φαντάζομαι έχετε, έτσι. Και εγώ το έχω εδώ, εδώ πέρα, δείτε το, εδώ πέρα. Σήμερα πρόλαβα να πιω καφεδάκι, η αλήθεια είναι. Ωραία, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι, καλά. Κάθε φορά που έχω live είμαι καλά, ξυπνάω τέλεια και περιμένω πώς και πώς να έρθει η ώρα για να ξεκινήσουμε το live. Καλώς την Όπη τη Μητροπούλου, την συντονίστρια, την ξέρετε όλοι, τι να συστήσω τώρα, την Όπη πια την ξέρετε όλοι. Ωραία, γεια σου Ευγενία, λίγο θα περιμένω, δεν θα σας αργήσω, λίγο, όχι πολύ. Κάνα δύο λεπτάκια ακόμη. Ίσα να δώσω την ευκαιρία και σε κάποιους. Εγώ έχω κάνει μια προεργασία βασικά, το βλέπετε, για να μην, γιατί θα έχουμε αρκετό στέγνωμα και να μην καθυστερούμε πάρα πολύ με τα στεγνώματα. Έχω κάνει μια προεργασία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, θα το δείτε, θα τα πούμε. Ωραία, χαίρομαι. Χαίρομαι που χαίρεστε, που είστε εδώ πέρα, που σας αρέσει και το περιμένετε και το λαχταράτε το live. Και αυτού του Σαββάτου το live θα είναι πολύ ωραίο, θα σας τα πω στην πορεία, και του άλλου Σαββάτου το live θα είναι το κάτι άλλο, πάρα πολύ ωραίο live. Δεν θα προλάβω να πιω καφέ, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον τον έκανα ήδη, τον μισοήπια τον καφέ, έστω και στα γρήγορα, αλλά εντάξει, ό,τι προλάβαμε ήπιαμε τώρα, τι να κάνουμε. Θα πίνετε εσείς για μένα το καφεδάκι σας. Πολύ ωραία. Ακόμη μπαίνει πολλής κόσμος, βλέπω. Χαίρομαι. Ωραία, όλα καλά. Από Ρόδο και από πού και από Κρήτη και από πού δεν έχουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Για να δω λίγο, γιατί εγώ ξέχασα να απενεργοποιήσω τώρα αν το κάνω όμως θα χαλάσει. Ξέχασα να απενεργοποιήσω το κινητό μου. Ελπίζω να μην μας καλέσει κανείς και να μας διακόψει, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, θα έχουμε μια κανονική ροή, γιατί θα έχουμε θέμα. Μετά από 2-3 μέρες θάλασσα, μάλιστα, έχουμε χειμερινούς κολυβητές. Μπράβο, στην τόλμη σας. Σας καμαρώνω, εγώ με τίποτα δεν θα τολμούσα, δεν το συζητάμε. Έτσι και κρυώνω που έχει 19 βαθμούς έξω. Πόσο μάλλον να πήγαινε και χειμωνιάτικα στη θάλασσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ήδη μαζευτήκατε αρκετοί, ξέρω θα μαζευτείτε και άλλοι στην πορεία. Οι περισσότεροι ξέρετε ότι αργώ για να πω την αλήθεια, οπότε μπαίνετε κι εσείς λίγο πιο αργά. Δεν είμαι στην επίστα ραντεβού μου και βλέπω ότι κι εσείς τελευταία μπαίνετε πιο αργά από την ώρα που λέμε.
Οπότε, εντάξει, κατανοητό. Λοιπόν, φύλλο χρυσού σήμερα. Φυσικά τα υλικά όλα διαθέσιμα στο χειρότεχνο.gr, έτσι. Ένα φύλλο χρυσού είναι, έχω τις καντένς, το οποίο είναι χρυσό, αυτό το μην κοιτάτε αυτό, αυτό είναι χρυσό χρυσό, το κίτρινο το χρυσό, αυτό που θα δουλέψω σήμερα, αυτό έχει 25 φύλλα μέσα και είναι και μεγαλούτσικα φύλλα. Και μετά ένα άλλο υπάρχει της εταιρείας Pendart, φυσικά έχουμε και σε ασημί και υπάρχει και χρυσό ανάλογο και οξυδωμένο, έτσι. Αυτό τώρα, απλά θέλω να σας δείξω τον τύπο, είναι το οξυδωμένο φύλλο χρυσού. Εγώ μάλλον δεν θα κάνω το οξυδωμένο φύλλο χρυσού αυτό σήμερα, θα κάνω το απλό χρυσό, γιατί εδώ δεν θα μπορέσετε να δείτε ακριβώς την παλαίωση. Στην κάμερα δηλαδή δεν φαίνεται και τόσο άνετα. Και έπειτα έχουμε χρυσό σε νυφάδες, δεν θα το δουλέψουμε σήμερα, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Είτε έχετε το φύλλο είτε έχετε την νυφάδα, είναι το ίδιο πράγμα. Εξαρτάται φυσικά και τι θα κάνουμε, έτσι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε το φύλλο και να είναι ίσιο, όταν είναι η επιφάνειά μας κάθετη και να φαίνεται όλο ένα και να μην φαίνονται τόσο πολύ τα ενώματα, θέλουμε το ίσιο. Αλλά μετά έχουμε και αυτό εδώ που είναι και πιο οικονομικό, οι νυφάδες. Μικρό βαζάκι, αλλά στην ουσία βγάζει πάρα πολύ, γιατί είναι τσαλακωμένα αυτά, οπότε όταν τα πλώνουμε έρχονται και ανοίγουν και γεμίζουν αρκετά την περιοχή μας. Εγώ έκανα μία προεργασία εδώ πέρα και έβαλα πάστα modeling άτσαλα. Να σας δείξω και την πάστα. Εν τω μεταξύ δεν πρόλαβα ακόμη να ανεβάσω τα υλικά από το προηγούμενο live που ήταν το κρακελέ νόση στατικού στην σελίδα στο χειρότεχνο.gr. Πιστεύω ότι σήμερα θα τα γράψω γιατί πολύ θέλατε να τα δείτε. Συγγνώμη σας ζητώ που δεν πρόλαβα να κάτσω να ασχοληθώ και να σας ανεβάσω τα υλικά. Λοιπόν, modeling πάστα. Εντάξει, της Pendart, είναι πάστα ελαφριάς υφής, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάστα ελαφριάς υφής, δεν είναι αυτή η βαριά, η κλασική, η ρελιέφη πάστα, αυτή είναι λίγο σαν κρεμούλα. Θα σας δείξω, απλά δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, άτσαλα την πέρασα την παστούλα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια πάστα που λέμε ελαφριάς υφής, κρεμούλα, εντάξει, εγώ αυτό που έκανα είναι να πάρω λίγο από την παστούλα κάθε φορά και έκανα αυτό εδώ, έτσι, απλά, άτσαλα, εντάξει, αυτό το πράγμα, σπατουλιές έκανα στην ουσία, ωραία, αυτό το έκανα όλο γύρω γύρω, δεν είναι καθαρή εικόνα μου λέτε, δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους αυτό εδώ, το που λέτε τώρα, αχ και είπα δεν θα ξεχάσω σήμερα τίποτα, που είναι η Πόπη για να με σχολιάσει, είναι η Πόπη άραγε εδώ, για να μου την πει πάλι που πάντα ξεχνάω. Ένα λεπτάκι και έρχομαι. Δεν άργησα καθόλου. Στο τσακ μπαμ ήρθα, έτσι. Ωραία. Δεν έχεις καθαρή εικόνα. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Νομίζω ότι δεν έχω πρόβλημα με το ίντερνετ εδώ πέρα. Να το κουνήσω λίγο. Μήπως να βγείτε και να ξαναμπείτε, να προσπαθήσετε λίγο. Μήπως φταίει η σύνδεση λίγο, να κάνει ανανέωση η σελίδα σας. Για προσπαθήστε, βγείτε λίγο από την ομάδα και ξαναμπείτε. Μήπως βοηθήσει. Κάποιος τους βοηθάει. Δεν ξέρω. Είναι θολή εικόνα. Εξακολουθείτε να μου λέτε ότι είναι θολή εικόνα, ε. Τι να κάνουμε τώρα όμως, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει πραγματικά για αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα λίγο να το στεγνώσω στο τσακ, πάμε αυτή τη λίγη παστούλα που έβαλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι, είναι θέμα zoom του κινητού. Για να διορθώσω λίγο τη θέση του κινητού, μήπως αυτό μας βοηθήσει. Λοιπόν, γιατί και εγώ είμαι τελείως άσχετη σε αυτά, έτσι, πολύ άσχετη. Οπότε, για να δούμε. Λίγο την παστούλα να στερνώσω. Εδώ είσαι Πόπη. Το πρόσεξες που σηκώθηκα, έτσι, για να πάνε όλα καλά. Αν δεν σηκωθώ μια φορά ή δεν ξεχάσω κάτι για να σηκωθώ, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για να κουνήσω λίγο εγώ το κινητό, μήπως μας βοηθήσει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα. Καλώς τη Σούλα.
τώρα βλέπετε καλύτερα ή εξακολουθούν να είναι τα ίδια πράγματα? Άλλοι μου λέτε καλά, άλλοι μου λέτε χάλια. Τα βλέπω και με λίγη καθυστέρηση. Ελπίζω να είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, καθαρά με βλέπετε, βλέπω περισσότεροι. Καθάρισε. Εντάξει, καθάρισε. Να πω λίγο για τα live που έχω το Σάββατο και το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο ήθελα να κάνω live σε επιπλό, υβριδικά, να αναλύσουμε πλήρως τα υβριδικά και να και ντεκουπάζ και να παλαιώσουμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, έχω φυσικά ένα μικρό τραπεζάκι, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη, δεν με βοηθάει πολύ ο χώρος μου εδώ πέρα, έτσι ώστε να κάνω το έπιπλο, να αναπαλαιώσουμε το έπιπλο. Δεν είμαι σίγουρη αν καταφέρω να κάνω το επιπλάκι, ίσως όμως το κάνω σε κάποιο κουτί. Η διαδικασία είναι η ίδια, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Και εκτός, καλώς η Στέλλα, ωραία, χαίρομαι Στέλλα που είσαι εδώ. Και εκτός ότι θα κάνω παλαίωση με υβριδικά, θα πούμε για τα υβριδικά αναλυτικά, φυσικά οι περισσότεροι τα ξέρετε, αλλά πάλι βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, θα πούμε και για τα βερνίκια επίσης κάποια πραγματάκια, γιατί θα παλαιώσω με κάποιο υλικό, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα είναι το υγρό κερί, αν θα είναι λάδι, αν είναι οτιδήποτε. Οπότε θα σας πω ακριβώς μετά πώς φραγίζουμε και τι γίνεται στα έπιπλα. Άσχετα αν θα το κάνω σε κουτάκι, δεν έχει σημασία, δεν ξέρω ακριβώς, θα προσπαθήσω εγώ να το κάνω εδώ στο τραπέζι. Αν δούμε ότι δεν μας βγαίνει, θα το αλλάξω. Το επόμενο live, το επόμενο Σαββάτο, είμαι τόσο χαρούμενη για εκείνο το live, γιατί πραγματικά θα είναι πολύ πολύ ωραίο και έρχεται ένα πολύ καινούριο υλικό, το οποίο είναι το κάτι άλλο. Είναι, θα κάνω εφέ βελούδο σε κουτί, με casting στοιχεία και θα βάλω αυτό εδώ το πραγματάκι. Αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο είναι πολύ λίγο τώρα βέβαια, είναι μεγαλύτερη συσκευασία του, αυτό εδώ. Αυτό το υλικό λέγεται Tilsen. Είναι σαν φύλλο χρυσού, το βλέπετε σαν τριχούλες, είναι το κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, φυσικά έχουν ανέβει βιντεάκια, τα έχετε δει πολύ και την εφαρμογή τους και διάφορες ιδέες, αλλά πραγματικά είναι το κάτι άλλο σαν υλικό το συγκεκριμένο, το κάτι άλλο, μαγικό υλικό είναι αυτό εδώ. Καινούριο υλικό από την εταιρεία Cadence, λέγεται Tilsen. Αυτό το άλλο Σάββατο, γιατί δεν το έχουμε ακόμη, δεν έχει έρθει ακόμη και δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε αυτό το Σάββατο. Το είχα στο πρόγραμμα να το κάνω αυτό το Σάββατο, για να πω την αλήθεια, να το κάνουμε με εφέ βελούδο, που επίσης πάρα πολύ θέλετε εφέ βελούδο συν το χρήσωμα. Δεν προλαβαίνουμε, δεν πειράζει, θα το κάνουμε το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, να σταματήσω να μιλάω. Τώρα, έχω βάλει την παστούλα εδώ πέρα. Τώρα, πήρα δύο χρωματάκια. Θα βάψω βασικά το κάτω μέρος που είναι η πάστα. Εντάξει, πήρα δύο χρωματάκια. Το Classic Oak, το ETA 097 και το 8010, το ένα είναι υβριδικό, τα διάλεξα καθαρά από θέμα απόχρωσης. Όχι αν είναι υβριδικό ή δεν είναι υβριδικό. Μου άρεσαν οι υποχρώσεις και ήθελα να τις μπερδέψω. Και το 8010 που είναι από τη σειρά Premium. Είναι ένα πολύ ωραίο λαδοπράσινο. Όλα τα λαδοπράσινα εγώ τα λατρεύω, τα έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και τα μπλε χρώματα μπορώ να πω. Αυτά συνδυαστικά, απλά γιατί μου άρεσαν σαν χρώματα. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Όχι, δεν κάνει καθρέφτη το Tilsen. Είναι σαν χρυσό, σαν φύλλο χρυσού είναι. Είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι καινούριο. Μοιάζει σαν να έχουμε πάρει ένα αντικείμενο και να το βουτήξαμε στην κυριολεξία μέσα σε χρυσό. Βέβαια, όχι απαραίτητα, θα έχουμε χρυσό, θα έχουμε λευκό χρυσό, θα έχουμε ασημί, ίσως μπρονζέ, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρώματα θα έχουμε. Αλλά πάντως αφήνει αυτό το αποτέλεσμα, σαν να παίρνω εγώ ένα αντικείμενο και να το βουτάω μέσα σε υγρό χρυσό. Και κάνει αυτό το πράγμα που θα δούμε το άλλο Σάββατο. Τώρα, ας συνεχίσουμε εδώ πέρα. Όπως είπα, πήρα αυτά τα δύο τα χρωματάκια, Classic Oak από τα Premium και 8010 Walnut Green από τα Premium. Και όπως έβαλα, φυσικά σε ένα αλουμινόχαρτο εγώ τα έχω εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Θα πάρω το πινελάκι μου και θα βάψω την επιφάνεια. Και φυσικά, ξέχασα πάλι να φέρω και άλλα πραγματάκια. Φυσικά. Άτσαλα.
Λίγο από το ένα παίρνω τώρα, λίγο από το άλλο. Και εννοείται πώς θα ξανασηκωθώ. Φυσικά, λίμωνο. Πόπι, μ' ακούς, με βλέπεις, με παρακολουθείς, θα ξανασηκωθώ. Δεν το γλιτώνετε. Δεν ξέρω αν κάποιος σχολιάζει, αν λέτε κάτι, δεν είδα τώρα τελευταία τίποτα. Άτσαλα, παντελώς άτσαλα το βάφο. Μπορείτε φυσικά να κάνετε μια ωραία μονοχρωμία στο αυγουλάκι σας, εδώ τώρα εγώ κάνω από σε οποιοδήποτε επιφάνεια. Μια ωραία μονοχρωμία, δεν είναι απαραίτητο να κάθεστε να παιδεύεστε και να κάνετε έτσι αυτό το πράγμα. Και να βάλετε από πάνω το χρυσό όπως θα το βάλουμε. Θα το βάλω το χρυσό στο πάνω μέρος όμως. Έτσι, δεν απαραίτητο να κάνετε αυτό που έκανα εγώ τώρα. Εγώ τώρα απλά έτσι, είπα να κάνω και κάτι διαφορετικό, ας το πούμε, ένα πιο άτσαλο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξανασηκωνόμαστε. Κλασικά πια. Λερώσαμε και το τραπέζι. Δεν πειράζει. Το τραπέζι ούτως ή άλλως είναι για να το ξαναβάψουμε. Έχει γίνει τόσο χάλια. Πρέπει να το ξαναβάψουμε. Και επανέρχομαι πάρα πολύ γρήγορα. Τι ξέχασα, ξέχασα τις πατίνες μου. Γιατί στο τέλος θέλω να βάλω και λίγη πατίνα. Και θα βάλω και λίγο καφέ. Με το πινέλο στο νερό, να το στεγνώσω και να δω αν λέτε τίποτα και να συνεχίσουμε. Τονίζω λίγο τα σημεία που δεν έχουν βαφτεί πάρα πολύ καλά. Τελείως άτσαλο βάψιμο κάνω, γιατί από πάνω θα βάλω και το λαδάκι μου και δεν θα φαίνεται σχεδόν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς θέλω το ένα χρώμα να μπαίνει μέσα στο άλλο. Δεν θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο εδώ πέρα. Λοιπόν. Την έβαψα την καρέκλα. Ήταν η κλασική καφέ η καρέκλα και με τα υβριδικά και το μαύρο το κερί την έβαψα. Θα σας τη δείξω μετά αν θέλετε. Πώς έγινε. Η πάστα modeling είναι πάστα ελαφριάς υφής. Ωραία, η Στέλλα το έγραψε ήδη. Οπότε, η διαφορά είναι ότι γίνεται λίγο πιο όλη η Ελλάδα μια παρέα, πραγματικά Κατερίνα. Η διαφορά είναι ότι γίνεται λίγο πιο έτσι, βλέπετε, δεν είναι τόσο, ενώ έχω βάλει σπατουλιές, δεν είναι τόσο χοντροκομμένο. Αν είχα βάλει την άλλη την πάστα, την κανονική, θα ήταν λίγο πιο, θα έχει πιο πολύ όγκο, γιατί είναι πιο βαριά πάστα, εντάξει. Γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώματα θέλετε. Εγώ το... Γελάω και με τα σχόλιά σας. Εγώ επέλεξα αυτά τα χρώματα, απλά έτσι μου άρεσαν και ήθελα να επιλέξω αυτά τα χρώματα. Μπορείτε να βάλετε μπέζ πολύ ωραία
δεν είναι μια χαρά, πολύ ωραία, θα γίνει πιο έτσι ανάλαφρο. Εμένα θα γίνει λίγο πιο βαρύ, εντάξει. Ό,τι χρώματα θέλετε, ακόμη και το καφέ, παρόλο που θα παλαιώσουμε με καφέ από πάνω, και πάλι δεν απαγορεύεται κάποιο χρώμα, απλά ακριλικά χρωματάκια. Τώρα, θα βάλουμε την κόλλα για το φύλλο χρυσού. Να ανοίξω εγώ την κόλλα μου, ένα λεπτάκι. Γιατί θέλει και λίγη ώρα να τραβήξει. Βέβαια, θα επέμβω με το πιστολάκι, αλλά και πάλι θέλει λίγη ώρα. Κόλλα για το φύλλο χρυσού, λοιπόν. Έχουμε, η μία είναι της Pendart, κάνουν την ίδια δουλειά ακριβώς, εντάξει. Και η άλλη είναι της εταιρείας Cadence, να κρύψω και την τιμούλα εδώ πέρα. Η μία είναι της Pendart και η άλλη είναι της εταιρείας Cadence. Κόλλα για το φύλλο χρυσού. Και οι δύο κάνουν την ίδια δουλειά ακριβώς. Άλλη εταιρεία, άλλη μάρκα. Η μία είναι 50 ml, η άλλη είναι 70 ml. Εγώ σας τα δείχνω γιατί μπορεί να έχετε είτε τη μία είτε την άλλη. Ή μια άσχετη, απλά θέλουμε μια κόλλα μιξιών. Έτσι λέει τη λέμε, εντάξει, κόλλα μιξιών. Που είναι η κόλλα για το φύλλο χρυσού. Αυτά, να δείτε στα μπουκαλάκια σας. Ή, εδώ τη λέει Pendart, Metal Leaf Glue. Κόλλα για φύλλο χρυσού, Metal Leaf Glue. Όπως και να τη διαβάσετε, να ξέρετε ότι είναι αυτό το πράγμα. Εδώ πάνω θα μπορούσα να είχα βάψει ένα χρώμα. Και ίσως θα ήταν και λίγο πιο σωστό να έχω βάψει ένα χρώμα, μάλλον, ας το βάψω καλύτερα. Αυτό γιατί, επειδή είναι κεραμικό το αυγό, αν θα βάλω κόλλα τώρα, θα απορροφήσει την κόλλα μου και δεν θα κολλήσει έτσι ωραία, ας το πούμε, στην επιφάνεια. Εγώ έτσι και αλλιώς δεν θα φαίνεται. Τώρα θα βάλω αυτό το που είχα βάλει και από κάτω, το OAC. Και μάλιστα είναι και λίγο υγρό το πινέλο μου, επίτηδες τώρα, ένα παραπάνω, γιατί δεν θέλω να το βάψω καλά, θέλω ίσα ίσα να δημιουργήσω ένα υπόστρωμα που λέμε πάνω από το κεραμικό, για να μην απορροφηθεί η κόλλα με τη μία, όταν θα βάλω και στεγνώσει μάλλον πάρα πολύ γρήγορα η κόλλα για το φύλλο χρυσού. Λίγο σας έχω μπερδέψει, είμαι λίγο αφοσιωμένη, να τελειώσω λίγο αυτό το κομμάτι. Θα σας τα ξαναπώ. Το κλασικό κεραμιδί αυτό το χρωματάκι, εντάξει. Σχεδόν ίδιο χρώμα με το αυγό δηλαδή είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Το βάψω και αυτό. Ωραία. Θέλουν κάποιοι να δουν μετά το βίντεο. Δεν παρακολούθησα τι γράφετε, τι λέτε αυτή τη στιγμή. Ναι, όσοι έχετε πρόβλημα θα το δείτε μετά. Το έβαψα, θα πολύ γρήγορα, ωραία. Θα πάω να βάλω τώρα την κόλλα μου, όπως είπαμε. Η κόλλα, θέλουμε το πινέλο μας, ένα μαλακό πινέλο, ό,τι πινέλο έχετε. Έτσι και μετά το πλένετε με νεράκι, δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά θέλουμε ένα μαλακό πινέλο και να μην είναι υγρό το πινέλο, να το προσέξετε αυτό. Μπορεί η κόλλα μας να έχει ως βάση το νερό, αλλά εμείς δεν θέλουμε ένα υγρό πινελάκι. Εντάξει, θέλουμε στεγνό. Παίρνω από την κόλλα. Εγώ είδατε, σας έδειξα ποιες είναι οι κόλλες εδώ πέρα και θα απλώσω σε όλη μου την επιφάνεια. Δεν θέλω τεράστια ποσότητα, δεν με ενδιαφέρει να έχω τεράστια ποσότητα. Ορίστε. Γιατί το φύλλο χρυσού θα πάει, θέλουμε απλά να πάει να κολλήσει. Τώρα, αυτή η κόλλα, όλες οι κόλλες για φύλλο χρυσού είναι γαλακτώδες όταν τις βάζουμε και όταν στεγνώνουν γίνονται διάφανες. Όταν στεγνώνουν γίνονται διάφανες, όπως είπα. Για να στεγνώσει κόλλα θέλει, βάζω πάρα πολύ λίγη ποσότητα για να μην αργούμε πολύ, για να στεγνώσει κόλλα από γαλακτώδες να γίνει διάφανη πρέπει να περάσει ένα 20 λεπτό με ένα μισάωρο, εκεί περίπου. Όταν λοιπόν περάσει αυτός ο χρόνος
και ενεργοποιηθεί η κόλλα, θα πάμε μετά να εφαρμόσουμε το φύλλο κρυσού. Εδώ θα το στεγνώσουμε με το πιστολάκι φυσικά, για να μπορούμε να κάνουμε όλη τη διαδικασία. Προσέξτε, μην βιαστείτε, γιατί αυτό με το βάλω το δάχτυλο τώρα τσιμπάει, κολλάει. Και όταν θα γίνει διάφανο, πάλι θα τσιμπάει και θα κολλάει. Προσέξτε λοιπόν, μην πείτε, εντάξει μωρέ, κολλάει, μια χαρά είναι, να το πάω να βάλω το φύλλο χρυσού. Μην το κάνετε αυτό, γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί η κόλλα και θα φύγει και θα μαυρίσει το φύλλο χρυσού μετά από ένα διάστημα. Πολλά παίζουν ρόλο για να μαυρίσει, αλλά θα μαυρίσει κατά 99%. Όπως εγώ τώρα επίσης εδώ, δεν βάζω μεγάλη ποσότητα και σχεδόν δεν ασπρίζει η επιφάνειά μου, είναι αδιάφανη. Ούτε αυτό να σας ξεγελάει και να πείτε εντάξει, ας πάω, είναι έτοιμο, δεν είναι, είναι διάφανο, ας το πούμε, οπότε ας πάω απευθείας να βάλω το φύλλο χρυσού. Θα πρέπει απαραίτητο να αφήσετε αυτό το διάστημα, ένα 20 λεπτό με ένα μισάωράκι ή να στεγνώσετε πια με πιστολάκι και μετά να εφαρμόσετε το φύλλο χρυσού. Πολύ σημαντικό αυτό, να το προσέξετε. Εγώ την έχω πατήσει φυσικά, δεν το συζητάμε. Και ενώ νόμιζα όταν έβαλα το φύλλο χρυσού, είπα εντάξει, okay, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα, δεν θα πάθει τίποτα. Και φυσικά για 1-2 μήνες, δεν θυμάμαι, για ένα διάστημα μια χαρά ήταν και δεν είχε πάθει τίποτα το φύλλο χρυσού μου. Μετά από λίγο καιρό ήρθε και μαύρισε. Ενώ ήταν χρυσό, έγινε όπως το οξυδωμένο το φύλλο χρυσού, αλλά έτσι μαυριδερό. Φταίνε οι μπλούζες, οι γυαλιστερές, μου λέτε στην κάμερα, κάνουν αυτά, κάνουν χαλάστρα, δεν θα την ξαναβάλω ούτε αυτή την μπλούζα. Έχω καταργήσει τις μισές μπλούζες μου, γιατί εμένα μου αρέσει, ό,τι γυαλίζει μου αρέσει. Λοιπόν, τώρα, έκανες κυρία Λίτσα κρακελέδι συστατικών, έχει σπάσει λίγο, αλλά δεν φαίνεται πολύ. Το έκανα πολύ με το πιστολάκι. Δεν έχεις βάλει πολύ από το νούμερο 1. Πάρα πολύ αυτό που έλεγα για το κρακελέ, νομίζετε ότι έχετε βάλει πολύ από το νούμερο 1, δηλαδή έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να βάλω πολύ και βάζετε και νομίζετε ότι έχετε βάλει πολύ. Και πάλι δεν είναι αρκετό τόσο ώστε να δημιουργήσει ένα στρώμα για να αρχίσει να σκάει, γιατί το νούμερο 1 είναι η βάση στην οποία θα πάει να κάτσει το νούμερο 2 και θα σκάει. Τώρα θα μου πείτε, λέω κάτι άσχετο, εφόσον με ρωτήσατε για το κρακελέ, σας το λέω. Κυρία Λίτσα, σίγουρα σου το λέω ότι όσο και να μου πεις ότι έχεις βάλει πολύ, σίγουρα θα ήθελε παραπάνω. Μπορείς και φυσικά, αν έχεις κάνει και μασάζ με το χέρι και εκεί μια ωραία ποσότητα, θα σου έσκασε. Αλλιώς μπορείς λίγο να το ενισχύσεις ακόμη τώρα με το πιστολάκι, μήπως είχε υγρασία ο χώρος σου, η περιοχή σου και δεν βοήθησε να σκάσει το κρακελέ. Όπως είπαμε, η κόλλα αυτή θα εξακολουθήσει να κολλάει ακόμη και όταν στεγνώσει, όταν γίνει μάλλον απογαλακτώδης διάφανη. Επίσης σημαντικό, να ξέρετε πού θα πάτε να βάλετε το φύλλο χρυσού. Γιατί η κόλλα, καλό στο ζαφύρι, η καλησπέρα σου ακούστηκε μέχρι εδώ, γιατί η κόλλα που θα βάλετε δεν στεγνώνει ποτέ στην ουσία, γίνεται διάφανη, αλλά κολλάει. Ακόμη και όταν και μέρες να περάσουν, αυτή θα κολλάει και μήνες να περάσουν, θα κολλάει. Για να κλείσει, κλείνει μόνο με το φύλλο χρυσού που θα πάει να κάτσει από πάνω. Οπότε πρέπει να ξέρετε πού θα βάλετε το φύλλο χρυσού, για να μην βάζετε άσκοπα κόλλα και δεν μπορείτε να το σώσετε. Δηλαδή, μου είχε και περίπτωση να πάω από πάνω να προσπαθήσω να το κλείσω με βερνίκι και ακόμη και το βερνίκι είτε να κρακελάρει, είτε να εξακολουθεί να βγάζει έτσι μια, να είναι ακόμη κολλώδης, ας το πούμε, η επιφάνεια. Σας λέω τώρα όλα τα κολπάκια, προσπαθώ να προλάβω όλα τα λάθη που μπορεί να κάνετε για να μην χαλάσετε τα έργα σας. Αν και για να πούμε την αλήθεια και ένα έργο ακόμη και να μην το καταφέρουμε, όποια τεχνική και να κάνουμε, να το κάνουμε όπως το θέλουμε εμείς, δεν τρέχει τίποτα, όλα τα πάντα διορθώνονται και γίνονται, το φέρνουμε στα μέτρα μας, αρκεί να μην φοβόμαστε να πειραματιστούμε. Εντάξει, λοιπόν, να μαζέψω εγώ την κόλλα λίγο, γιατί παραέβαλα πολύ κόλλα. Ο επόμενος διαγωνισμός, όπως σας είχα πει, θα είναι στα 6.000 άτομα, μόλις μαζευτούμε 6.000 άτομα
στη σελίδα, τώρα είμαστε 4.500 άτομα και κάτι παραπάνω, θα έχουμε τον επόμενο διαγωνισμό, το οποίο θα είναι με κλήρωση αυτή τη φορά, καθώς μου ζητήσατε οι περισσότεροι να είναι με κλήρωση. Τώρα, το πινελάκι μας από την κόλλα, το πλένουμε με νεράκι, εντάξει. Πολύ ωραία, Λίνα, χαίρομαι. Χαίρομαι. Στέλλα, δεν κατάλαβα ακριβώς ποια ήταν η ερώτηση, δεν την είδα, αν θέλεις μου την επαναλαμβάνεις. Η κόλλα για φύλλο χρυσού, ναι, είναι και για το εφέ βελούδο, πολύ σωστά. Και εκείνη κολλάμε. Κατά τα άλλα δεν κολλάμε τίποτα άλλο, Μαρτίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την κουπάζ, δεν μπορούμε να κολλήσουμε κάποιο στοιχείο πάνω σε κάποια επιφάνεια. Εντάξει, είναι για το φύλλο χρυσού και για το εφέ βελούδο. Να στεγνώσω εδώ τώρα. Γεια σου Έλεν, καλώς την. Καλώς την Δήμητρα. Ακόμη μπαίνετε, βλέπω, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα αργήσει να στεγνώσει, δεν έχω βάλει μεγάλη ποσότητα εγώ, οπότε δεν θα αργήσει να στεγνώσει κόλλα μου. Να γίνει στην ουσία διάφανη, γιατί όπως είπαμε δεν στεγνώνει ποτέ, θα κολλάει αιώνια, μέχρι να βάλω το φύλλο χρυσού. Καλώ την Νέλη, από Λάρισα. Πολύ ωραία. Πολύς κόσμος πάλι. Πολύς κόσμος από διαφορετικά μέρη. Το αυγό αυτό είναι το μεσαίο μέγεθος, είναι 16-17 εκατοστά, αν θυμάμαι σωστά. Εντάξει, είναι το μεσαίο. Υπάρχει μεγαλύτερο, υπάρχει και μικρότερο. Το μεγαλύτερο είναι 19 εκατοστά, το μικρότερο είναι 13 εκατοστά. Α, καζέτα, ακόμη στο Μονακό είσαι, είσαι πάρα πολύ τυχερή. Πολύ ωραία. Ακόμη στο Μονακό η Ζέτα. Καλώς την Εύφη, την Δούλα, την Μαρία. Εντάξει, κάποιος δεν προλαβαίνω να σας χαιρετήσω καν. Καλώς την Αθανασία. Θα τα πούμε για το καινούριο υλικό. Θα τα πούμε όταν το παρουσιάσω. Θα σας τα πω πλήρως αναλυτικά και πώς θα κολλάει και τι βερνίκι θα θέλει και πώς θα καθαρίζουμε το πινέλο και τα κολπάκια τους και όλα θα τα πούμε αναλυτικά. Λίγο υπομονή, δεν το έχουμε τόσο σύντομα όσο ελπίζαμε, δηλαδή μια εβδομάδα πίσω μας πάει, δεν πειράζει. Χαλάλι, είναι τόσο ωραίο υλικό. Δεν βλέπεις, έχω το καφέ μου εδώ δίπλα, αλλά πού να προλάβω να πιω. Ζέτα, θες να γυρίσεις, χάλια το Μονακό, Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να ήταν στη θέση σου, αν και βέβαια όταν το πας για δουλειά. Πιο ανασφαλίσεις, Στέλλα, δεν κατάλαβα, για το κρακελέ μιλάτε τώρα για το φιλοκρουσού. Τίλσεν, το είπα το υλικό δέσποινα, Τίλσεν. Έτσι λέγεται, καλό στην δική. Τίλσεν, λίγο παράξενο. Τίλσεν, παράξενο. Να το, αυτό το σούπερ υλικό. Το σούπερ υλικό. Μπορείς να βάψεις το ψυγείο με υβριδικό, όμως θα το ασφαλίσεις είτε με βερνίκι πέτρας, το Aqua Stone, είτε με το Ultimate Glaze, που στην ουσία είναι σαν σμάλτο. Εντάξει, οπότε μπορείς να το κάνεις το ψυγείο σου, μια χαρά μπορείς. Εγώ έβαψα το φούρνο μικροκυμάτων με υβριδικό και επίσης δοκίμασα να βάψω και κάποια σημεία της βρύσης μου στο μπάνιο. Φυσικά όχι αυτά που έρχονται, ναι μεν βρέχονται, αλλά όχι να βρέχονται όλη την ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν υγρασία και ακόμα μου κρατάνε, δεν έχω πρόβλημα. Τα ασφάλισα όμως με βερνίκι. Εδώ πέρα, αυτό είναι το φανταστικό υλικό. Για το άλλο Σάββατο όμως, κρατηθείτε, έχουμε ακόμη. Τώρα το στέγνωσα. Αυτό, αν βάλω το χέρι μου, κολλάει. Εδώ. Δεν υπάρχει το κουμπί της κοινοποίησης. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι γίνεται. Νόπι, μας λένε ότι δεν υπάρχει το κουμπί της κοινοποίησης στην ομάδα τώρα στο live. Αλλά εγώ δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να δω τι γίνεται. Η κυρία Τασούλα έκανε το ψυγείο της ντεκουπάς και το έβαψε με υβριδικό. Πολύ ωραία. Till Sen, Αθανασία, δεν έχει ανέβει ακόμη στο e-shop, δεν έχει ανέβει πουθενά. Ανεβαίνει πολύ άμεσα. Και θα δούμε τη χρήση του το άλλο Σάββατο. Καινούριο υλικό της εταιρείας Cadence. Θα το συνδυάσουμε και με casting.
θα βάλουμε και φε βελούδο, θα κάνουμε έτσι ένα ωραίο κουτί με γυαλιστερό. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε για το βερνίκι, πραγματικά. Τώρα, όπως είπαμε, αυτό κολλάει, αν το πιάσω. Η κόλλα έχει γίνει από γαλακτώδες διάφανη, εντάξει. Κορίτσια, okay, ας το αφήσουν, δεν πειράζει. Αν δεν, κάποιοι βλέπουν, κάποιοι μπορούν να κάνουν κοινοποίηση, κάποιοι δεν μπορούν. Όσοι μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση, χαρά μου να κάνετε κοινοποίηση, να το δούνε και άλλοι. Το φύλλο χρυσού το αγαπάνε όλοι. Πέρα από αυτό το ντεκουπάζ, λέμε ότι είναι πάντα, είναι τόσο ωραίο που μακάρι όλοι να ασχολούνταν. Γιατί πλέον πολλοί κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του, δυστυχώς, και ψάχνει μία διέξοδο, να ξεφύγει λίγο από τις αρνητικές σκέψεις και από όλα αυτά που περνάμε. Καλό στη Γιάννα. Τώρα, εγώ έχω το φύλλο, όπα, το φύλλο χρυσού σε φύλλο. Και αυτό φυσικά θα διαλυθεί. Δείτε το πόσο αέρινο είναι και λεπτό. Εντάξει, κολλάει και στο χέρι μου που έχει κόλλα για να φανταστείτε. Αυτό, όπα, μου πες. Θα πάω και εδώ. Θα το βάλω όπως είναι πάνω στην επιφάνεια. Όπου έχει την κόλλα, αυτό θα πάει και θα κολλήσει. Έχει γίνει ένα ωραίο χρυσό αυγό. Εδώ. Θα πάω να πάρω και το άλλο φύλλο. Φυσικά μπορούσαμε να το κάνουμε και με νυφάδα, όπως σας είχα πει. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν απαραίτητο να το κάνετε με το φύλλο αυτό, με ό,τι έχετε. Γίνεται λίγο πιο στρωτό όταν είναι τέτοιες επιφάνειες ενιαίες, λίγο μεγάλες, και πιο ωραίο όταν το κάνουμε με αυτό. Τώρα, αυτά εδώ που σας περισσεύουν, τα ψήγματα, δεν τα πετάτε φυσικά, γιατί στην ουσία είναι αυτό το ίδιο πράγμα. Οπότε πάτε και τα βάζετε μέσα σε ένα βαζάκι και τα φυλάτε, έτσι. Καλό είναι όταν το κάνετε, να το κάνετε πάνω σε ένα χαρτάκι, μέσα σε ένα ταψάκι, σε κάτι, έτσι ώστε να μπορείτε να το μαζέψετε. Και παίρνω ένα πινέλο και αφαιρώ το περίσσιο. Καταρχήν να πάει να κάτσει καλά. Τώρα, εγώ βλέπω εδώ σε κάποια σημεία, ορίστε, ένα κομματάκι, βλέπω εδώ που δεν έχω βάλει, πάω και όπου χρειάζεται να βάλω έξτρα, βάζω. Το περίσσιο με ένα πινελάκι. Το αφαιρούμε. Να το, όπου δεν έχει κόλλα θα φύγει και από μόνο του. Φυσικά, καλό είναι ένα παλιό πινελάκι, γιατί λίγο θα ταλαιπωρηθεί και το πινέλο σας έτσι. Παίρνω τα ψήγματα, ό,τι έχει πέσει και όπου έχει κενά που δεν έχει πάει καλά και κολλάω. Να. Ας είναι και τρίματα, δεν μας ενοχλεί, μια χαρά κολλάνε επάνω στην επιφάνειά μας. Και είπαμε ότι ό,τι πέφτει, ακόμη και αυτά τα πολύ μικρά τα κομματάκια, τα μαζεύετε. Τα φυλάτε απλά σε ένα βάζο για να δω αν κολλάει κάπου αλλού.
Ωραία. Πολύ ωραία. Να το. Και έτσι να μείνει, μια χαρά ωραίο είναι. Εδώ σε ένα σημείο, α όχι, είναι από το φως. Ωραία. Και έτσι δηλαδή να μείνει, σούπερ και μια χαρά έτσι μπορεί να σταθεί. Δεν χρειάζεται να το κάνετε και τίποτα άλλο. Τώρα, να μαζέψω εγώ αυτά εδώ από εδώ. Να πετάξουμε και τα σκουπίδια μας για να συνεχίσουμε. Τώρα, πολύ σημαντικό, εγώ θα πάω να το παλαιώσω από πάνω. Μπορείτε να το παλαιώσετε με ό,τι υλικά θα παλαιώνατε οτιδήποτε. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Ωραία. Να σας παρακολουθείτε και, και από την Κύπρο πάλι. Με ό,τι υλικά θα παλαιώνατε από πάνω, θα το κάνετε κι εσείς στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ θα παλαιώσω με τη λαδοπατίνα. Μπορείτε όμως με λάδι ζωγραφικής να παλαιώσετε πολύ ωραία. Μπορείτε με το υγρό το κερί να παλαιώσετε πολύ ωραία. Μπορείτε με την distress την πατίνα νερού της Cadence να παλαιώσετε πολύ ωραία. Δηλαδή, με ό,τι υλικό κάνετε παλαιώση έτσι κι αλλιώς, γιατί κάποιοι έχετε κάποιο υλικό που το αγαπάτε λίγο παραπάνω. Κάποιοι, ας πούμε, δεν αφήνετε τα λάδια από τα χέρια σας. Σας αρέσει να τα δουλεύετε και να παλαιώνετε τα αντικείμενά σας με λάδια ζωγραφικής. Κάποιοι άλλοι αγαπάτε τη λαδοπατίνα. Ο καθένας με αυτό που βολεύεται μπορεί να κάνει την ίδια τεχνική. Η διαφορά είναι μόνο στο αποτέλεσμα που θα δώσει, γιατί το κάθε υλικό, ειδικά αν βάλουμε τρία υλικά παλαίωσης ίδιου χρώματος, τρία καφέ ας το πούμε, στη σειρά, θα δούμε ότι το κάθε ένα βγάζει διαφορετικό καφέ. Εντάξει, διαφορετικό τελείωμα, διαφορετική παλαίωση. Όπως είδατε και σε πολλά βίντεο μου, έχω χρησιμοποιήσει το υγρό κερί της Cadence, αλλά έχω χρησιμοποιήσει το Antiquing, το Brown, το καφέ, σε κάποια άλλα το Rent Brown, το κόκκινο καφέ και πάει λέγοντας. Όλα στην ουσία αυτά κάνουν την ίδια δουλειά όταν πρόκειται έτσι να παλαιώσουμε και δεν είναι κάποια ιδιαίτερη τεχνική. Τα επέλεξα όμως σύμφωνα με την απόχρωση που ήθελα να βάλω στο κάθε αντικείμενο. Ωραία! Για να δω, γιατί βλέπω ότι πολλά μηνύματα, πολύ ωραία, τίποτα από όλα αυτά δεν έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι κάτι, η Στέλλα είναι εδώ, βοηθάει, πάρα πολύ με βοηθάει. Και τώρα, αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε πρώτα απ' όλα πριν παλαιώσουμε, γιατί το φύλλο χρυσού, αν το αφήσεις έτσι, είναι πολύ ωραίο, αν το αφήσω έτσι, θα μετά από λίγο καιρό, μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, δεν ξέρω, μπορεί να πάρει και 2 μήνες και 3 μήνες, πολλά παίζουν ρόλο, ωραία, έχουμε Μονακό, Νέα Υόρκη, Κύπρο, τέλεια είμαστε και όλη την Ελλάδα, τέλεια, γεια σου Σούλα. Οπότε, αν το αφήσουμε έτσι και δεν βάλουμε το βερνίκι που χρειάζεται, θα δούμε ότι το φύλλο χρυσού σιγά σιγά θα οξυδωθεί, θα μαυρίσει και θα γίνει όπως το οξυδωμένο, αλλά και μαυρισμένο θα φαίνεται, δεν θα είναι και τόσο όμορφο, δεν θα είναι αυτό το οξυδωμένο το ωραίο. Ωραία. Οπότε είτε το αφήσετε έτσι όπως το βλέπετε, γιατί κάποιος μπορεί να το θέλει έτσι, κατάχρυσο. Είτε το αφήσετε έτσι, είτε προχωρήσετε παρακάτω με να το παλαιώσετε, θα πρέπει να βάλετε το βερνίκι του. Και το βερνίκι για το φύλλο χρυσού είναι το βερνίκι νεφτιού ή ίνοπνεύματος και φυσικά γυαλιστερό, έτσι. Εδώ πέρα εγώ θα βάλω το Ισπεντάρ, το Clear Varnish Gloss. Αυτό το βερνίκι που βάζουμε και στο κρακελέ δύο συστατικών που βάλαμε την προηγούμενη φορά. Και με δακτυλοπατίνα παλαιώνεται, ναι, την ξέχασα, και με δακτυλοπατίνα. Οπότε αυτό στην ουσία είναι για το κρακελέ δύο συστατικών και για το φύλλο χρυσού. Γενικά μπορούμε να το βάλουμε, γιατί και όσοι το έχετε μπορείτε να το βάλετε και σε οπουδήποτε αλλού, σε οτιδήποτε άλλο αντικείμενο μπορείτε να το βάλετε αυτό το βερνίκι, γιατί στην ουσία είναι ένα δυνατό βερνίκι. Δεν είναι ότι απαγορεύεται να μπει πάνω από ακριλικά χρώματα ή οπουδήποτε αλλού και πρέπει οπωσδήποτε μόνο στο κρακελέ και μόνο στο φύλλο χρυσού να το βάλουμε. Εντάξει, ωραία. Εγώ τώρα θα βάλω εδώ πέρα, νομίζω ότι έχω βάλει λίγο σε ένα ποτηράκι. Πολύ ωραία. Εδώ. Και αυτό επίσης το βερνίκι, επειδή το πινελάκι μας θα το καθαρίσουμε με νεράκι
Και εδώ πέρα, με νεράκι, όχι με νεράκι, συγγνώμη, θα το βυθίσουμε σε νεύτη μετά για να καθαρίσει. Θα το έχετε μόνο για αυτό το βερνίκι. Θα έχετε ένα πινελάκι, άγριο κατά προτίμηση, αλλά όχι τα πολύ σκληρά τα άγρια. Η Καντένς έχει πολύ ωραία πινέλα άγρια. Είναι αυτά εδώ τα... Δεν είναι αυτή η άγρια χοιρινή τρίχα ή άγρια, είναι ακριλική στην ουσία η τρίχα τους. Και αφήνει έτσι ένα πιο ωραίο τελείωμα όταν βάζουμε το βερνίκι. Λοιπόν, αυτό το θα έχετε ένα πινελάκι για αυτό το βερνίκι. Γιατί εφόσον το βάλετε εδώ μέσα και το καθαρίσετε μετά με νεύτη και απορρυπαντικό και νεράκι, δεν μπορείτε να το ξαναβάλετε στα ακριλικά. Όχι ότι απαγορεύεται, θα δείτε ότι θα κολλάει μετά, εντάξει, στα ακριλικά και δεν θα είναι το πινελάκι, δεν θα μπορείτε να το δουλέψετε. Και έτσι λοιπόν θα έχετε, όπως έχουμε ένα πινελάκι για την πατίνα, θα έχουμε ένα πινελάκι για το νεύτη, το βερνίκι μας, έτσι, του ινοπνεύματος ή νευτιού. Αυτό έχει ως βάση το νεύτη. Υπάρχουν όμως, η Πεντάρτη έχει και ακόμη ένα βερνίκι, το οποίο έχει ως βάση το ινόπνευμα. Όποιο λοιπόν από τα δύο έχετε, θα κάνετε αυτά τα βήματα που σας λέω για να καθαρίσετε το πινέλο. Θα έχετε ένα πινέλο μόνο γι' αυτό. Τώρα, περνάω όλη την επιφάνεια ένα χέρι από αυτό το βερνίκι. Ένα χέρι, γιατί όπως είπαμε, θα πάω να βάλω από πάνω ένα υλικό παλαίωσης, οπότε θα το προφυλάξει αυτό για να μην οξυδωθεί, να μην μαυρίσει το φύλλο χρυσού. Και κάτι άλλο. Αυτό θα το αφήσετε να στεγνώσει μόνο του. Μην βάζετε τώρα, εγώ αναγκαστικά θα βάλω πιστολάκι, αλλά καλό είναι να μην βάζετε πιστολάκι. Καταρχήν δεν είναι καλό να το εισπνέετε αυτό το πράγμα. Και μυρίζει και πολύ και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε καλό είναι να το βάζετε, να το αφήνετε να στεγνώνει μόνο του. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα να στεγνώσει αυτό εδώ. Θέλει κάποιες ώρες, αλλά δεν θέλει πια και μέρες. Εντάξει, θέλει 2-3 ωρίτσες. Τώρα, με ρωτήσατε, μόνο στο χρυσό πέρασε βερνίκι. Ναι, το άλλο δεν παθαίνει τίποτα που θα μπει από πάνω η λαδοπατίνα. Ίσα-ίσα θα σκουρίνει. Δεν θέλουμε κάτι εκεί. Το χρυσό για να το προφυλάξουμε, να μην μαυρίσει, να μην οξυδωθεί στην πορεία. Όχι, τα βερνίκια νευτιού, η Pentart, αυτά τα βερνίκια, ειδικά το Clear Varnish, υπάρχει gloss, υπάρχει και matte. Αλλά αν κάνεις φύλλο χρυσού, νομίζω ότι επιβάλλεται να βάλεις γυαλιστερό βερνίκι, εντάξει. Όμως υπάρχει και σε matte, αν θέλετε. Ακόμη και για το κρακελέ, δύο συστατικό. Με ρωτήσατε για τα αλάδια ζωγραφικής, αν τα αραιώνουμε. Ναι, το αραιώνουμε. Αν θέλουμε να τα δουλέψουμε τα λάδια ζωγραφικής, μπορούμε είτε να τα περάσουμε αυτούσια όπως είναι σαν κρεμούλα, είτε με λίγο νεύτη κάπου να βάλουμε και να τα αραιώσουμε και να πάμε να κάνουμε την παλαίωσή μας. Δύο τρόποι φυσικά, δύο τρόποι υπάρχουν, δηλαδή εξαρτάται πώς όταν το βάζουμε όπως είναι κρεμούλα αφήνει λίγο γραμμούλες, έτσι λίγο πιο στουμπωμένο που λέμε, λίγο πιο βαρύ. Οπότε... Λοιπόν, Εμμανουέλα, επειδή το Σάββατο θα έχω για τα υβριδικά, θα σου τα πω όλα αναλυτικά το Σάββατο αυτό. Όπως έλεγα, τα λάδια ζωγραφικής είτε τα ρεώνουμε με νεύτη, είτε τα αφήνουμε έτσι όπως είναι και βάφουμε ή παλαιώνουμε την επιφάνειά μας. Ωραία. Τώρα, αυτό θα το αφήσω προς στιγμή στην άκρη. Να βάλουμε... Εντάξει, θα το αφήσω στην άκρη και θα πάω να βγάλω από δύο καλούπια. Ένα πολύ αγαπημένο μου καλούπι. Αυτό εδώ που είχα χρησιμοποιήσει στο βάζο μπαρόκ. Θα βγάλω αυτό το στοιχείο για να το βάλω μπροστά. Και επίσης από ένα άλλο καλούπι, το 051-51-49, αυτό δεν θυμάμαι ποιο είναι, θα τα γράψω και αυτά μετά. Είναι καλούπια, είναι από μιμήσεις, από γνωστά καλούπια, από τα πρίματα καλούπια, αυτά εδώ. Φυσικά δεν συγκρίνεται και η τιμή τους, έτσι. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Θα πάω σε αυτό το καλούπι, θα πάω να βγάλω αυτό το σχεδιάκι. Λοιπόν, αυτό το σχεδιάκι, αυτό εδώ, για να το βάλω επάνω στο αυγουλάκι μου, εντάξει.
Το μπυλό, τον ελαφρύ, το ξέρετε όλοι. Do it dry, ο πυλός, στη σακουλίτσα, κλασικά, για να το αποθηκεύσουμε. Ο ελαφρύς ο πυλός, ο εύκολος που λέμε. Και, να το βγάλω τη σακουλίτσα μου. Τον αποθηκεύουμε στο ψυγείο, τα λέω και τα ξαναλέω και κάποιες φορές γίνομαι κουραστική που σας λέω τις ίδιες πληροφορίες ξανά και ξανά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα μα πάντα υπάρχουν καινούργια άτομα που βλέπουν για πρώτη φορά και αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητα δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Οπότε να με συγχωρέσετε που επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Όταν είναι πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν, υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικού επίπεδου, οπότε πρέπει να έχουμε κατανόηση. Τώρα, λοιπόν, αυτός ο πυλός, ο εύκολος, εντάξει. Θα εφαρμόσω εδώ στο καλούπι. Θα το βγάλω διπλό αυτό, γιατί θέλω να το βάλω προς πίσω. Δίνουμε λίγο χρόνο τώρα, γιατί εγώ θα στεγνώσω αναγκαστικά το βερνίκι υνοπνεύματος που έχω, νευτιού συγγνώμη, που έχω βάλει στο αυγό μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να μην το στεγνώνω με το πιστολάκι, γιατί το εισπνέω και δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Οπότε αφήνω λίγο να τραβήξει μόνο του όσο γίνεται. Μέχρι να βγάλω εγώ ένα σχεδιάκι εδώ πέρα με το καλούπι μου. Αυτά τα καλούπια τα μεγάλα, εντάξει, έχουν ένα κόστος παραπάνω, ας το πούμε, από τα απλά τα καλούπια που έχουν 2-3 ευρώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλά διαφορετικά μέσα σχέδια και φυσικά αξίζουν τα λεφτά τους, γιατί αν τα παίρνατε ένα-ένα θα ήταν πιο ακριβά τα σχεδιάκια αυτά. Και πολλά σχέδια διαθέσιμα στα καλούπια αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τα αγαπήσατε αρκετά. Και βλέπω ότι τα προτιμάτε κιόλας. Το βάζω, λίγο να το στρώσω έτσι λίγο καλά. Και με μια σπατουλίτσα φυσικά μπορείτε να αφαιρέσετε το περίσσιο από την επιφάνεια. Πού είναι η σπατουλίτσα? Α, η σπατουλίτσα μου είναι στο νερό τώρα. Δεν μπορώ να σας το δείξω. Αλλά και με το χέρι στρώνουνε πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά άλλη απορία αυτή τη στιγμή. Δύσκολη ώρα για live, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν υπάρχει και πολύς χρόνος. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές αναγκαστικά. Ωραία. Έχω βγάλει το ένα. Αυτό θα μπει πάνω από το αυγό. Αυτό το οπουδήποτε. Αυτό το καλούπι τώρα το συγκεκριμένο, δείτε. Σε έπιπλο μπορείτε πολύ ωραία να βάλετε. Σε κουτί πολύ, πολύ ωραία μπορείτε να βάλετε. Παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, αυτό το καλούπι δείτε. Έχει ένα που θα βάλω εγώ αυτό το... Αυτό που κάνει σαν γωνία και από πάνω έχει ένα σχεδιάκι. Έχει αυτή τη γωνία. Έχει αυτό εδώ επίσης. Έχει την πόρπη εδώ πέρα. Και στη στρόγγυλη, το λουλουδάκι, την πόρπη. Αυτά τα καλούπια μπορεί, ας πούμε, αυτό για παράδειγμα, πολύ ωραία να το βάλεις και σε ένα κουτί στο πάνω μέρος και από πάνω βάλεις και ένα πομολάκι. Και επίσης, εγώ εδώ θα χρησιμοποιήσω δύο καλούπια, έτσι απλά γιατί αγαπάω, ειδικά αυτό το αγαπώ ιδιαίτερα, αυτό εδώ με τις κλειδαριές. Θα βάλω αυτό το σχεδιάκι, έτσι. Αλλά μπορείτε μόνο με αυτό το καλούπι να κάνετε την ίδια τεχνική, γιατί αντί για εκείνο το άλλο που σας έδειξα, να βάλετε αυτό εδώ, που του μοιάζει αρκετά. Ωραία. Άρα τα καλούπια είναι πολύ πρακτικά. Πάρα πολύ πρακτικά. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε κάποια καλουπάκια. Βέβαια, ήρθανε τελευταία τα casting. Έχουν γίνει ανάρπαστα. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και καμιά φορά λες, εντάξει, δεν αξίζει να κάτσω να κάνω να ασχοληθώ. Αλλά ούτε εκεί υπάρχουν όλα τα σχέδια πια που θέλουμε, παρόλο που είναι πάρα πολύ κωδική. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, κάποιες φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πυλό.
παρά το casting, έτσι. Εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά και τι θέλουμε να είναι όλα για όλα δεν είναι. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Τα καλούπια είναι το μόνο σίγουρο, όπως επίσης και τα stencil, που δεν είναι πεταμένα λεφτά. Επένδυση είναι, στην κυριολεξία επένδυση είναι, γιατί δεν χαλάνε. Τα χρώματα τελειώνουν, τα πινέλα μας χαλάνε, τα καλούπια είναι σχεδόν αιώνια τα έχουμε. Και διακοσμούμε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα το έργο μας. Έτσι, είναι μία επένδυση. Πραγματικά, όταν πρόκειται να πάρετε καλούπια ή και stencil, να μην λυπάστε τα χρήματά σας, καλύτερα να πάρετε κάτι άλλο λιγότερο, ένα χρώμα λιγότερο ή κάτι, ένα σχέδιο, ένα ριζόχαρτο λιγότερο, παρά να μην πάρετε ένα καλούπι που σας αρέσει φυσικά. Τώρα έρχονται και καινούρια καλούπια, περιμένουμε από εβδομάδα τα καινούρια καλούπια της εταιρείας Cadence, σε μεγάλη ποικιλία, πέρα από αυτά που ήδη υπήρχαν. Συν κάποια τέτοια ροζ που θα έρθουν καινούργια σχεδιάκια επίσης από αυτά τα μεγάλα τα καλούπια. Γενικά βλέπετε έχω μια λατρεία στα καλούπια. Τι να κάνω. Εδώ. Στο έπιπλο βάζουμε πυλό ή casting. Κοίταξε. Το casting είναι φανταστικό. Και τα δύο μπορείτε να βάλετε. Το πιο καλό για μένα είναι το casting. Και όχι ο πυλός. Για το έπιπλο. Γιατί είναι σκληρά πολύ τα casting. Πάρα πολύ σκληρά. Οπότε... για τα έπιπλα ειδικά που θέλουμε κάτι που θα πάμε και θα τα καθαρίσουμε και θα τα σαπουνίσουμε, θέλουμε ένα υλικό αρκετά δυνατό. Θεωρώ ότι τα casting είναι καλύτερα, έτσι. Να πιάσω λίγο ένα casting εδώ για παράδειγμα, εδώ πέρα, ένα, αυτό εδώ, το casting. Αυτό εδώ, το βλέπετε, δείτε το τώρα. Χοντρούτσικο, σκληρό φυσικά, πολύ σκληρό, εδώ. Αυτό εδώ. Δηλαδή, εντάξει, έχω το ίδιο ακριβώς και σε καλούπι στο e-shop. Είναι ωραίο, φανταστικό και το καλούπι του είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο. Για να διακοσμήσετε ένα αυγό, να το βάλετε σε ένα κουτί, να το βάλετε σε ένα καμβά. Αλλά σίγουρα για έπιπλο, εγώ τουλάχιστον, εφόσον βγήκανε τα casting, συνιστώ τα casting. Όπως και τα ξυλόγλυπτα επίσης είναι πολύ ωραία για έπιπλο. Εντάξει, πιο πριν είχαμε μόνο τα ξυλόγλυπτα. Τώρα, απλά αφού έχουμε αυτή την επιλογή, σας δείχνω και αυτό. Και είναι και αρκετά οικονομικά. Δηλαδή, όσοι έχετε πάρει, βασικά με τα casting γίνεται ένας χαμός τόσο πολύ που δεν προλαβαίνουμε πραγματικά να παίρνουμε και να δίνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει με τα casting, έτσι, δεν υπάρχει. Και δεν σας προλαβαίνω στην κυριολεξία. Ξέρω ότι πάρα πολύ περιμένετε να παραλάβετε. Και θα περιμένετε, μπορώ να σας πω, γιατί δεν προλαβαίνουμε να παράγουμε, δεν προλαβαίνει να παράγει η εταιρεία έτσι ώστε να έχουμε πολύ άμεσα. Είναι πολύ λογικό, υπάρχει πάρα πολύ τρελή ζήτηση. Αλλά, όπως είπαμε, σε κάποιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα, όπως ο πυλός εδώ πέρα. Σας τα λέω όλα όπως ακριβώς είναι, να ξέρετε. Δεν κρύβω τίποτα. Όπως ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα, με όλη μου την ειλικρίνεια, σας μιλάω κάθε φορά. Λοιπόν, να βγάλω και αυτό το σχεδιάκι εδώ. Είναι τέλειος. Ο Do and Dry ο πυλός είναι ωραίος, ωραίος. Από τόσους πυλούς που έχω δοκιμάσει, ωραίος και καλή τιμή του. Με μακράν ο καλύτερος. Με την έννοια, σε σχέση με την τιμή μακράν ο καλύτερος, γιατί υπάρχουν και καλύτεροι πυλοί, για να πούμε την αλήθεια, αλλά είναι αρκετά τσιμπημένη η τιμή τους, οπότε, εντάξει. Δεν μπορούμε όλοι οικονομικά να υποστηρίξουμε κάποια πράγματα, κακά τα ψέματα. Λίγο υπομονή, θα βγουν και αυτά εδώ τα σχεδιάκια. Τώρα, ό,τι θέλετε ρωτήστε με, είναι ευκαιρία όσο μπορώ λίγο να παρακολουθήσω.
Ωραία. Το βάλαμε μέσα στο καλούπι και απευθείας το βγάζουμε. Τώρα, επειδή εγώ έχω ζέστη εδώ μέσα, έχω ανοιχτό το κλιματιστικό. Καλό είναι, και εσείς φαντάζομαι ότι λίγο πολύ θα έχετε ζέστη στο σπίτι σας, καλό είναι να το κλείνετε αμέσως. Ωραία. Να το κλείνετε αμέσως στο σακουλάκι. Όχι, τον πυλό δεν μπορείτε να το ζεστάνετε. Και αυτό φυσικά έτσι όπως είναι, όπως το έχω κλείσει, θα πάω και θα το βάλω στο ψυγείο. Εντάξει, τον πυλό δεν τον ζεσταίνετε. Αν στεγνώσει, στέγνωσε. Αν στεγνώσει, απλά θα είναι θα γίνει όπως ο γύψος, έτσι. Και μετά μπορείτε να το εφαρμόσετε έτσι ακριβώς όπως είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε την καμπύλη, εντάξει. Τώρα, ας τα αφήσουμε αυτά στην ακρούλα και ας πάρω να βάψω με καφέ χρωματάκι τα στοιχεία μου. Με καφέ ακριλικό, υβριδικό εγώ τώρα έχω. Ό,τι χρωματάκι έχετε, εγώ εδώ θα το βάψω με αυτό εδώ, το καφέ, αλλά ό,τι χρωματάκι έχετε, μπορείτε μια χαρά να πάρετε και να βάψετε τα στοιχεία σας. Να βρω ένα πινελάκι λίγο μικρό, αν είμαι τυχερή. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, κορίτσια, μη μαλώνουμε σαν τα ξυλόγλυπτα του ενός και σαν τα ξυλόγλυπτα του άλλου. Ο κάθε ένας προτιμάει κάτι γιατί του αρέσει, γιατί το έχει δοκιμάσει, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτό θέλει. Εγώ δεν θέλω να σας πω, κι εγώ έχω ξυλόγλυπτα, παρόλα αυτά, ότι όπως βολεύεται ο καθένας, όλα καλά είναι. Είναι το 018, το καφέ το σκούρο, έβαλα εγώ εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα πάψουμε όλα γρήγορα, γρήγορα. Είναι η βαρετή διαδικασία αυτή τώρα. Λίγο βουτάω και το πινελάκι μου στο νεράκι για να τρέχει το χρώμα λίγο παραπάνω. Όχι συνέχεια, 1-2 φορές θα το κάνω εδώ πέρα. Γιατί ο πυλός είναι απορροφητικό υλικό και εντάξει, αν και λίγο να βρέξουμε το χρωματάκι, δεν είναι ίσα-ίσα που το κρατάει λίγο καλύτερα. Αν αυτό το έκανα να βρέχω με τα υβριδικά, να βρέχω το πινελάκι μου στο νερό σε κάποια μεταλλική επιφάνεια, δηλαδή αν αραίωνα στην ουσία το χρωματάκι, θα βλέπουμε ότι κάνει πινελιές και ότι δεν είναι τόσο πρακτικό και ότι δεν είναι και καλό βασικά. Αλλά τώρα σε υλικά όπως ο πυλός που είναι απορροφητικά, δεν πειράζει γιατί αμέσως τραβάνε την υγρασία, απορροφάν την υγρασία και βάφουν μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα. Από θέμα κάλυψης μιλάω, έτσι. Προσπαθώ να παρακολουθήσω αν υπάρχει και κάποια ερώτηση. Βάφτηκε μια χαρά και αυτό. Είμαστε σούπερ.
λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Δυστυχώς, Ελένη, καιροί πολύ δύσκολοι, δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς, εντάξει, δεν είναι να χάνουμε και το κουράγιο μας, την θετικότητά μας, την πίστη μας. Δεν πρέπει να τα χάνουμε όλα αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλιώς δεν παλεύεται, που λέμε. Και πάντα να ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Τώρα, να στεγνώσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, κάποια ερώτηση ή κάτι. Τώρα που μπορώ λίγο να δω. Ευχαριστώ, Γεωργία, για το λουλούδι. Τι μου λέτε, δεν άκουσα. Κάνουμε παλαίωση με φύλλο χρυσού. Για σας που δεν καταλάβατε, παλαίωση με φύλλο χρυσού. Αυτό κάνουμε. Ορίστε. Εδώ πέρα βλέπω ότι διαπιστώνω ότι τελικά δεν βάφτηκε πολύ καλά. Οπότε πάλι λίγο θα επιμένω. Ο πυλός ο συγκεκριμένος είναι πολύ ωραίος και για κατασκευές. Δηλαδή και για εσάς όλοι που ασχολούστε με το πυλό και κατασκευάζετε ακόμη και μεγάλα αντικείμενα, να ξέρετε ο συγκεκριμένος είναι πολύ ωραίος. Δεν κρακελάρει, δεν μαζεύει ιδιαίτερα πολύ, όπως παθαίνουμε με άλλους πυλούς. Είναι, επειδή είναι αρκετά, είναι ελαφρύς εύπλαστος, ο συγκεκριμένος αρκετά εύπλαστος, για όλους εσάς που κάνετε διάφορα με κατασκευές, μπορεί να κάνετε, ας πούμε, σπιτάκια, μπορεί να κάνετε, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο, πεταλούδες, οτιδήποτε άλλο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τον πυλό. Είναι όμως πολύ ωραίος πυλός και πάντα σύμφωνα με αυτούς που ασχολούνται. Γιατί εγώ δεν θα πω ότι είμαι τόσο γνώστης. Ωραία. Για να δω τι λέτε, τι λέτε. Λέτε διάφορα, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Ναι, πραγματικά, δύσκολη ώρα, το ξέρω. Είναι ανέκτακτο είναι αυτό το live. Δεν είναι το καθιερωμένο μας, όπως κάθε Σάββατο. Είναι το τελευταίο live με αυγό που κάνουμε. Φτάνει πια με τα αυγά, έχουμε κάνει πολλά. Από θέμα τεχνικών δηλαδή, έχουμε δει πολλά, ακόμη περισσότερα και από άλλους. Οπότε θεωρώ ότι φτάνει με τα αυγά και εντάξει, ακόμη τα φτιάχνουμε αυγά βέβαια, γιατί έχουμε να χαρίσουμε, το Πάσχα το έρχεται μπροστά μας είναι, αλλά όσον αφορά τα live φτάνει πια, γι' αυτό είπα είναι το τελευταίο, έκτακτο. Τώρα το βερνίκι μου σχεδόν στέγνωσε και αυτό, να το κάνω ένα γρήγορο και αυτό στέγνωμα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, είδατε, τώρα που έβαλα το βερνίκι, πόση ωρίτσα πέρασε περίπου, ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, και σχεδόν έχει στεγνώσει. Το Σάββατο το live είναι 6,5 ώρα στη σελίδα όμως, χειρότεχνο.gr στο Facebook, στη σελίδα, έτσι, όχι εδώ πέρα. Και όπως έλεγα, το βερνίκι σχεδόν στέγνωσε, παρόλο που έχει περάσει πάρα πολύ λίγη ώρα. 6,5 Ελένη, όχι 6, στις 6,5 είναι εκεί. Το καλούπι το ένα, σας είπα, το άλλο δεν το θυμάμαι το νούμερό του. Το ένα είναι το 051-51-49. Θα τα γράψω στο τέλος, το live.
το απογευματάκι, το βραδάκι θα σας γράψω όλους τους κωδικούς και θα σας γράψω και στους κωδικούς από το, από το κρακελές, εκείνο το βίντεο που κάναμε την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο Σάββατο, και δεν σας γράψω, έχω γράψει τους κωδικούς που μου ζητήσατε. Απ' τις 6 περιμένεις, Ελένη. Ωραία, εγώ πάντως συνεπής δεν είμαι, όλο κάτι ξεχνάω, όλο τελευταία στιγμή αργώ και μπαίνω 7 παρά κάθε φορά μέσα. Λίγο ακόμα, να λίγο σε κάποια σημεία κολλάει, η αλήθεια είναι, γι' αυτό λίγο επιμένω εδώ πέρα, αναγκαστικά. Ναι, ψυχοθεραπεία δεν το συζητάμε, καλύτερη. Και ανακύκλωση όμως, έτσι. Και ανακύκλωση των υλικών μας και κάνουμε τα δωράκια μας και βγαίνουμε αρκετά πιο οικονομικά, ειδικά πλέον, έτσι που πολλοί δεν βγαίνουμε καθόλου από το σπίτι, δεν βγαίνετε ή δεν μπορείτε, ας πούμε, και οικονομικά ακόμη, και όμως με λίγο κόστος κάνουμε και τα δωράκια μας. Λίγο να κρυώσει ένα λεπτάκι, να κρυώσει. Το ένα το καλούπι με βοηθάς, Εμμανουέλα, είναι το 051-51-36, πολύ ωραία. Και το άλλο είναι το 051-51-49. Το 49 είναι αυτό που έχει πολλά διαφορετικά που σας έδειξα. Θα βάλουμε, ας πούμε, εδώ πάνω. Εδώ. Θα κολλήσω το ένα. Μάλιστα, ίσως χρειαστεί να το κόψω λίγο εδώ. Θα δούμε. Γιατί εδώ δεν θα κολληθεί αυτό. Δεν θα μπορέσει να κάτσει σωστά. Θα το δω. Εν πάση περιπτώσει την πορεία. Λίγο ένα λεπτάκι να κρυώσει. Ένα λεπτάκι. Και συνεχίζουμε, γιατί από πάνω τώρα θα βάλω τη λαδοπατίνα και επειδή και αυτή έχει ως βάση το νεύτη, αν είναι ζεστό θα πάει και θα κολλήσει πάνω και δεν θα κάνει, δεν θα γίνει αυτό που θέλουμε, δεν θα γίνει σωστά, εντάξει. Γι' αυτό λέω τώρα λίγο να κρυώσει, ειδικά εδώ πάνω που χτυπούσε το πιστολάκι και έχει αρκετά. Γενικά όταν βάζετε πατίνες, να προσέχετε να μην είναι ζεστό το αντικείμενό σας, γιατί θα χαλάσει και η πατίνα. Θα την κάψει, όχι θα την κάψει, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, θα χαλάσει εν πάση περιπτώσει. Ανοίγουν με το καλό τη Δευτέρα τα μαγαζιά. Ελπίζω, μακάρι να το ανακοινώσουν επίσημα. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη κάτι. Τι να πω, μακάρι. Ωραία. Ορίστε, το αυγουλάκι μας. Έτσι. Το φύλλο χρυσού, σοκολατένιο από κάτω και από πάνω με φύλλο χρυσού. Έχει κρυώσει. Τώρα, παίρνω τη λαδοπατίνα μου. Όπως είπα, με οτιδήποτε υλικό έχετε στο... Εσείς μπορείτε να παλαιώσετε, όλα κάνουν την ίδια δουλειά, αφήνουν ένα λίγο διαφορετικό τελείωμα. Αυτή η λαδοπατίνα είναι της εταιρείας Pentart και είναι θα την βρείτε στις πατίνες νεφτιού, εντάξει. Και επίσης θα πάρω τώρα και ένα μωρομάντιλο στο χέρι μου. Αυτό έχει και λίγη παραπάνω υγρασία, γιατί θα πάω και θα το σκουπίσω. Και αφού ασφαλίσαμε με το βερνίκι, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μαυρίσει στην πορεία το φύλλο χρυσού, γιατί θα βάλουμε και το μωρομάντιλο και το βερνίκι, το φύλλο χρυσού, δεν θέλει υγρασία, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το ασφαλίζουμε με βερνίκι νοπνεύματος νεφτιού και δεν το ασφαλίζουμε με βερνίκι νερού, εντάξει, γι' αυτό βάλαμε αυτό το βερνίκι νεφτιού, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι, δεν θέλει υγρασία, πάει, γίνεται μαυρίζει όταν μπαίνει η υγρασία ή κάποιο με ακριλική βάση όπως είναι το βερνίκι νερού. Περνάμε το αυγό μας. Το έχουμε καταμαυρίσει και την επιφάνεια θα περάσουμε φυσικά. Και πάμε μετά με το μωρομάντιλο και σκουπίζουμε. Βλέπετε, αυτό το αποτέλεσμα θέλουμε. Δείτε τη διαφορά τώρα. Η μια πλευρά πως είναι, η μισή ας πούμε εδώ και άλλη μισή. Αυτό το τελείωμα θέλουμε, αυτό εδώ. Είπαμε ότι θέλουμε παλαιωμένο φύλλο χρυσού σήμερα, όχι το κανονικό. Εντάξει. Προϋπόθεση πάντα το βερνίκι. Δεν θα ξεχνάτε να βάλετε από κάτω, πριν κάνετε οτιδήποτε, το βερνίκι. Γιατί αν δεν βάλετε, σας το λέω εγγυημένα, σε χρόνο τετέ θα σας χαλάσει.
σκουπίζουμε όσο θέλουμε. Και επίσης την πατίνα αυτή την αφήνουμε να στεγνώσει μόνη της, θέλει 1-2 μέρες. Δεν βάζουμε ούτε πιστολάκι, σε καμία των περιπτώσεων δεν βάζουμε πιστολάκι, ούτε κάνουμε τίποτα άλλο. Και όταν στεγνώσει πάλι πάμε και ασφαλίζουμε από πάνω με το ίδιο το βερνίκι που βάλαμε πριν, το βερνίκι νευθιού. Ωραία! Δύο φορές δηλαδή το βερνίκι νευθιού θα το βάλετε σε αυτή την τεχνική. Με τον ίδιο τρόπο παλαιώνεται και το ασημένιο το χρώμα, το φύλλο χρυσού και το, ακόμη και τα οξυδωμένα, γιατί όλα αυτά λάμπουν, δεν είναι έτσι. Ακόμη και το οξυδωμένο λάμπει. Και όπως είδατε, παλαιώσαμε και το χρώμα που έχουμε από κάτω. Τώρα δεν μπορώ και να το πολυπιάσω, βέβαια λίγο θα το χαλάσω, δεν πειράζει. Δεν χάλασε ο κόσμος, λίγο εδώ πέρα. Ωραία. Για να μην το σκουπίσω τελείως, πάω και το κάνω λίγο, όπως είδατε με το μωρομάντιλο, τα μποναριστά. Αυτή η πατίνα μυρίζει πολύ, οπότε για όσους δεν μπορείτε τη μυρωδιά, καλό είναι να την κάνετε έξω. Πολύ ωραία. Και λίγο θα πάω να περάσω και το καφέ το χρώμα. Δεν θα κάνει καμιά μεγάλη διαφορά. Λίγο εδώ θα του δώσει έτσι λίγο ένα μαύρο καφέ, ας πούμε, σε κάποια σημεία. Όπως είπαμε, αυτά καλό είναι να τα αφήσετε. Αυτό φυσικά μπορείτε να το κολλήσετε πάνω και να το κάνετε έτσι, παρά να το κάνετε έτσι εδώ. Αλλά τώρα εντάξει, εγώ θα το κάνω και να το δείτε. Κλείσουμε και τη λαδοπατίνα μας. Τώρα, το πινελάκι αυτό θα το βάλετε σε νεύτη πάλι και θα το 5 λεπτάκια και μετά θα το πλένετε με νεράκι σαπουνάκι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω το κλιματιστικό. Την καρέκλα μου την είδατε, ορίστε η καρέκλα μου που μου λέτε, ορίστε. Έχει πόλευκο και έχει υγρό κερί μαύρο, εντάξει. Λοιπόν, έκλεισα λίγο το κλιματιστικό γιατί με αυτό εδώ, επειδή μυρίζει πολύ, είναι αρκετά αποπνικτική η ατμόσφαιρα και δεν μπορώ ούτε κι εγώ να αναπνεύσω. Τώρα, κανονικά το αφήνω 1-2 μέρες να στεγνώσει μόνο του η λαδοπατίνα, όπως είπαμε, και επειδή μυρίζει, αν μπορείτε και κάπου σε εξωτερικό χώρο ή κάπου να μην το εισπνέετε, καλό είναι να το αφήσετε εκεί πέρα. Να βάλω το πιστόλι σιλικόνης, να ζεσταθεί 2 λεπτάκια, γιατί εγώ δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς φυσικά εδώ, οπότε να κολλήσουμε τα στοιχεία, να το διακοσμήσουμε και να βάλω και λίγη πατίνα. Τώρα, αυτό τώρα έτσι όπως είναι, αφού το αφήσετε 1-2 μέρες, μετά θα πάτε και θα το ασφαλίσετε πάλι από πάνω, με αυτό εδώ, το Clear Varnish, εντάξει, της εταιρείας Pendart. Εγώ εδώ έχω το Gloss, μπορείτε όποιο θέλετε, το Gloss είναι το πιο σωστό, επειδή έχουμε να κάνουμε φύλλο χρυσού, να το βάλετε επάνω στην επιφάνεια για να το ασφαλίσετε αφού στεγνώσει αυτό εδώ το υλικό σας. Και, τι άλλο, θα βάλουμε και πατίνα. Έχω μία, την καιροπατίνα, το gold, η καιροπατίνα η gold,
Μην με ρωτήσετε κωδικό, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δύο λεπτάκια να ζεσταθεί το πιστόλι για να κολλήσουμε. Δεν μπορώ και να το πιάσω σωστά, η αλήθεια είναι τώρα. Γιατί αναγκαστικά... Λοιπόν, εγώ ας πάω να βάλω λίγη πατίνα έτσι, σε κάποια σημεία. Και επειδή έχω βάλει και την πάστα, τώρα αναδεικνύεται λίγο παραπάνω τα ανάγλυφα που έχουμε με την πάστα, με την κεροπατίνα. Αναδεικνύονται, έτσι. Έτσι. Εντάξει. Κάπου εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα κολλάει αρκετά. Κολλάει γιατί έχει την, την πατίνα. Μετά θα βάλω στα στοιχεία και να δοκιμάσω να βάλω και μία μπρονζέ πατίνα. Και την μπρονζέ την κεροπατίνα. Θα σας δείξω από κάτω. Αυτή την κεροπατίνα, την μπρονζέ. Σε όλα τα αντικείμενα, ό,τι κάνουμε, έχουν εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα αντικείμενα. Δεν αλλάζει ο τρόπος. Αν είναι γυαλί, απλά θα πρέπει να σταρώσετε πριν κάνετε οτιδήποτε. Αλλά σε γενικές γραμμές, με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε όλες τις τεχνικές σε όλα τα αντικείμενα. Πολύ ωραία. Έβαλα και λίγη μπρονζέ, έτσι να σπάσει λίγο το χρυσό. Φτάνει νομίζω, δεν χρειάζεται και παραπάνω. Πολύ ωραία. Θα επιλέξω να το κολλήσω εδώ. Ωραία. Ας ξεφεύγει και λίγο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε απλά να ζεσταθεί το πιστολάκι τώρα, εντάξει. Για να κολλήσουμε. Εσείς καλό είναι να μην κολλήσετε με πιστόλι σιλικόνης, αλλά να κολλήσετε με κόλλα χόμπι. Αυτό είναι το σωστό για να κολλήσετε είτε πυλό, είτε κάστινγκ, είτε οτιδήποτε, θα τα κολλήσετε με κόλλα χόμπι, εντάξει, ή την ducky glue, τις καντένες, αυτή που δουλεύω εγώ πάρα πολύ συχνά, ή μια οποιαδήποτε άλλη δυνατή κόλλα που είναι συνήθως οι κόλλες χόμπι. Όχι με πιστόλι σιλικόνης, το λέω σε κάθε live. Μην μπερδεύεστε ότι το κολλάω εγώ εδώ πέρα με πιστόλι σιλικόνης, γίνεται αναγκαστικά γιατί το πιστόλι μας δίνει τη δυνατότητα να στεγνώσει άμεσα και να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, ενώ οι κόλλες χόμπι αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε. Αλλά σίγουρα είναι πιο δυνατά, γιατί με το πιστόλι πολλές φορές πέφτουν τα διακοσμητικά μας με τον καιρό. Λίγο, να ζεσταθεί λίγο ακόμη καλά, σχεδόν είναι έτοιμο. Νομίζω ότι για το φύλλο χρυσού δεν έχω αφήσει ίσως κάποια απορία, έτσι. Δεν νομίζω να σας... κάποια ερώτηση που δεν έχω δει ή κάτι που δεν σας έχω πει, που θα έπρεπε να σας πω και δεν σας έχω πει, νομίζω ότι τα έχω αναφέρει όλα. Για λίγο τα στοιχεία μου να τα περιποιηθώ. Δύο λεπτάκια, στεγνώνει τώρα και το πιστόλι γίνεται και ευκολάκι είναι. Μπορείτε πολύ ωραία να κάνετε... να το εφαρμόσετε σε ένα κουτί. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να βάλετε το φύλλο χρυσού τώρα σε ένα, έτσι πως το κάναμε εδώ, σε κουτί, να το κλείσετε με βερνίκι όπως το έκλεισα και μετά να πάτε και να βάλετε και ένα στένσιλ από πάνω, πάνω από το φύλλο χρυσού και μετά να το παλαιώσετε, εντάξει, επειδή με ρωτάτε τι εφαρμογές μπορεί να έχει. Πολλές εφαρμογές μπορεί να έχει σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα και σε καμβά ακόμη. Και σε ένα βάζο γυάλινο πολύ ωραία μπορείτε να το κάνετε την ίδια ακριβώς τεχνική. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε αυγό, τώρα είπαμε είναι η εποχή τους, το τελευταίο αυγουλάκι, αναγκαστικά. Τώρα
λίγο να στεγνώσουμε, δεν αργούμε, δεν αργούμε. Πολύ ωραία. Να κολλήσω τώρα τα δύο τα κομμάτια μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα, αυτά που θα μπουν στο πάνω μέρος του αυγού. Ωραία. Ωραία. Τα έχω κολλήσει αυτά μεταξύ τους, εντάξει. Και τώρα πάμε να κολλήσουμε το στοιχείο επάνω στα αυγουλάκι μας. Εδώ πέρα. Επιλέγω να το κολλήσω από εδώ, από αυτή την πλευρά. Μου αρέσει καλύτερα. Oh, μου έχει φύγει η σιλικόνη. Προφανώς δεν ζεστάθηκε καλά, ορίστε. Άρα λίγο ακόμη αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε. Βιάστηκα εγώ. Χτυπάει και το τηλέφωνο μας. Ποιος μας καλεί άραγε. Πώς γίνεται σε κάθε live να μας καλούνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κακώς δεν το κλείνω. Λοιπόν, εδώ πέρα. Και επιμένει να χτυπάει το τηλέφωνο. Κάποιος πολύ επίμονος που δεν μπορεί να περιμένει, ε. Είπαμε, ξέχασα να κλείσω σήμερα το τηλέφωνό μου. Να το απενεργοποιήσω από το, να μην μπορώ να δέχομαι τώρα κλήσεις. Και ορίστε τα αποτελέσματα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Έχει σπάσει και μια μυτούλα, να βρούμε και την άλλη που μπορεί να είναι. Κολλάνε τα χέρια μου, όπως βλέπετε η κόλλα για το φύλλο χρυσού, γι' αυτό σας λέω, αν δεν βάλετε από πάνω το φύλλο χρυσού δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Εμένα τώρα που την περνούσα έχει μείνει κόλλα στα χέρια μου και κολλάνε τα χέρια μου, έτσι. Και ό,τι πιάνω τώρα κολλάει πάνω και πέφτει, δεν μπορώ να πιάσω οτιδήποτε. Φυσικά με νεράκι θα φύγει αυτή η κόλλα μετά που θα ξεπληθώ. Κλείσαμε. Και να κολλήσουμε και το πάνω μέρος τώρα, το στεματάκι το ας το πούμε. Θα το πιέσουμε να χαλάσει αναγκαστικά για να έρθει να κάτσει επάνω στο αυγό μας. Και ελπίζουμε να κολλήθηκε και ίσια βασικά, γιατί ωραία, δεν κολλήθηκε ίσια. Γιατί εγώ δεν βλέπω τι κάνω εδώ ακριβώς, αφού τα κάνω ανάποδα. Δεν πειράζει, θα το στρώσουμε. Είναι το μόνο εύκολο να στρώσει. Πολύ ωραία. Έχω μπλέξει με κόλλες και σιλικόνες και κολλάνε τα πάντα.
να διορθώσω λίγο εδώ τις λεπτομέρειες, γιατί παίζοντάς το άνοιξε και έβαψε λίγο, ξέβαψε μάλλον, όχι έβαψε. Φυσικά αυτό σε λίγες μέρες θα είναι ξερός ο πυλός μου, θα έχει γίνει σαν πέτρα, οπότε δεν θα έχει φόβο να πάθει τίποτα. Και επίσης όπου έχει σιλικόνη, αν τελικά πια το κολλήσετε με σιλικόνη, παρόλο που λέμε ότι δεν είναι καλό, θα πάτε μετά και θα το διορθώσετε με λίγο χρωματάκι, θα βάψετε ακόμη και τις σιλικόνες που προεξέχουν. Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε και την πατίνα μας να το στολίσουμε κι άλλο λίγο ακόμη για να φανούν τα, να αναδειχθούν τα ανάγλυφα στην ουσία. Να κλείσουμε το πιστόλι μας. Και από πάνω, οπωσδήποτε, αφού βάλουμε και την πατίνα μας, έτσι, τώρα τη βάζω εγώ εδώ πέρα, αν είναι δυνατόν να μας καλούνε τώρα, ή πολύ ωραία, μπορείτε να βάλετε foil board, το φύλλο, αυτό έτσι, πιο, ακόμη πιο διακριτικό, το foil board. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι τελευταίο, λίγο ακόμη να παλαιώσω και την πατίνα μου. Έτσι όπως είναι. Που έβαλα το φύλλο χρυσού, την πατίνα μου, πάω και από πάνω την περνάω με λαδοπατίνα, οπότε να έρθω και λίγο να την παλαιώσω και αυτήν, να μην είναι τόσο έντονο το χρυσό της. Λίγο εγώ τονίζω εδώ τις, όπου κόλλησα, το μαυρίζω ακόμη περισσότερο να φαίνεται σαν να κάνει σκιά εδώ τις γωνίες του και τις άκρες του εδώ πέρα, και πάω και σκουπίζω το περίσσιο. Το ίδιο κάνω και από την κάτω πλευρά σαν μια υποτυπώδη σκίαση. Πάρα πολύ ωραία, λίγο ακόμη. Με τη λαδοπατίνα λίγο ακόμη, επιμένω σε κάποια σημεία. Ωραία. Τονίζω το κάτω μέρος, λίγο παραπάνω. Φυσικά αυτό δεν θα είναι τόσο καφέ όταν στεγνώσει. Θα έρθει και λίγο θα μπώσει λίγο. Δεν θα είναι τόσο γυαλιστερό. Ωραία. Και το έργο μας, να το. Αυτό είναι. Κορίτσια και αγόρια που με παρακολουθήσατε. Πολύ ωραίο δεν είναι?
πολύ εύκολο βασικά, ως συνήθως, εύκολες τεχνικές θέλουμε, γρήγορες τεχνικές θέλουμε, χωρίς πολύ μεγάλο κόστος, όσο μπορούμε να είναι έτσι και λίγο πιο το κόστος μας, πιο περιορισμένο, όσο μπορούμε. Τι λέει, σας αρέσει το αποτέλεσμα παρόλα αυτά, που το φύλλο χρυσού που έγινε από πολύ έντονο χρυσό έγινε πιο σπασμένο, πώς σας φαίνεται? Βλέπω καρδούλες, άρα μάλλον σας αρέσει, σας άρεσε το αποτέλεσμα, χαίρομαι που σας άρεσε. Το επόμενο live, όπως είπαμε, θα είναι στη σελίδα μου χειρότεχνο.gr το Σάββατο, κλασικά. Καθιερωμένη ώρα πλέον στο ραντεβού μας, 6.30 ώρα, αυτό ήταν έκτακτο το σημερινό, και θα κάνουμε παλαίωση με υβριδικά χρώματα και θα προσπαθήσω να το κάνω σε ένα τραπεζάκι μικρό, πολύ μικρό. Αν δεν το καταφέρουμε, ίσως σε κάποιο μπαουλάκι, σε κάποιο κουτί, θα δούμε, γιατί δεν βοηθάει και λίγο ο χώρος, δεν έχω και κάποιον να μου τραβάει το βίντεο, οπότε δεν βοηθάει ο χώρος τόσο πολύ ώστε να κάνουμε και όλα όσα θέλουμε. Αν καταφέρουμε, θα το κάνουμε σε επιπλάκι, γιατί ξέρω ότι όλοι πολλοί μου ζητάτε επιπλάκια. Να κάνουμε έπιπλα με παλαίωση, με υβριδικά χρωματάκια. Και επίσης θα μιλήσουμε λίγο και για τα βερνίκια. Όχι πολλά πράγματα, τόσα όσα μας χρειάζονται. Γιατί ξέρω ότι μπερδεύεστε. Πού να βάλουμε βερνίκι νερού, πού να βάλουμε βερνίκι νοπνεύματος, νευτιού. Μπερδεύεστε λίγο σε αυτά. Οπότε θα τα πούμε λίγο και αυτά αναλυτικά. Και το άλλο Σάββατο είναι το φανταστικό live. Επίσης, κάθε φορά που έχω νέο υλικό, ενθουσιάζομαι, τρελαίνομαι, και ειδικά με κάποια είναι το κάτι άλλο, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα ξετρελαθείτε, γιατί πραγματικά αξίζει με τα χίλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε εδώ πέρα, νομίζω το βλέπετε. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είπαμε, στα 6.000 άτομα που θα μαζευτούμε στην ομάδα, ακόμη μια κλήρωση θα γίνει, έτσι ώστε να κι άλλοι να κερδίσουν δωράκια. Τα δώρα συνήθως είναι, μάλλον εκεί θα δώσουμε δύο δωράκια, θα δώσουμε ένα αντικείμενο, έναν καμβά και ένα πακέτο υλικών ντεκουπάζ, εντάξει. Όπως επίσης τώρα η Σοφία που κέρδισε σήμερα θα πάρει ένα πακέτο υλικών ντεκουπάζ και εύχομαι να δω πολλές δημιουργίες. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ την αγάπη μου και τα λέμε σε 3 μερούλες, πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!